Προς το παρόν, τι έχουμε κάθε Παρασκευή πρωί, τι έχουμε, μάλλον ποιον έχουμε, τη Δυο Γλυκιά καλημέρα, που μας φτιάχνει έτσι την υπόλοιπη εβδομάδα. Βεβαίως, Παπαχρήστος μαζί μας. Πού είναι? Παπαχρήστο μου, καλημέρα. Αχ, Θεέ μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γλυκιά, όμορφη, τρελή καλημέρα. Έτσι, έτσι, και τρελή ακριβώς. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά όλοι. Ελπιδάκι μου, είμαι καλά και περιμένουμε λαχτάρα κάθε Παρασκευή να βγω έτσι και να περάσω όμορφα μαζί σας στην όμορφη μέρα. Έτσι, έτσι. Και εμείς χαιρόμαστε κάθε φορά, το γνωρίζετε αυτό. Σας περιμένουμε με ανυπομονησία να σας ακούσουμε, έτσι να μας φτιάξετε διάθεση, αλλά και να μας δώσετε αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα που μας δίνετε κάθε φορά. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία, μωρέ. Τι ωραία οι άνθρωποι να, όντως να ζούμε αισιόδοξα, όντως να χαιρόμαστε και να είναι κάθε μέρα γιορτή μέσα μας. Ακόμα και όταν έρχονται σύννεφα, να μην παίρνουν μέσα στην καρδιά μας. Να είναι γύρω-γύρω τα προβλήματα. Αλλά μέσα μας να μην παίρνουν όμως. Είναι καλό τα προβλήματα να μην παίρνουν μέσα. Γιατί όταν εμείς ανοίγουμε τα παράθυρα και τις πόρτες και μπαίνουν μέσα οι καταχνιές, οι μαυρίλες, οι απεσιοδοξίες, οι απελπισίες, τότε χανόμαστε. Τότε χανόμαστε. Και επειδή στην εκπομπή, την εκπομπή την έχει μια ελπίδα, όχι, 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 όχι. Δεν μας παίρνει να έχουμε απελπισία. Δεν μας παίρνει να έχουμε απελπισία. Και δεν πρέπει να αφήνουμε κανέναν και τίποτα να μας λυγίζει το μέσα μας. Το μέσα μας. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Κανένα ίσως να μας λυγίζει όποιος μέσα μας. Όποιος το μάθει αυτό, φτιάχνει έναν παράδεισο γύρω του και μέσα του. Να έχουμε ελπίδα, να έχουμε χαρά, να έχουμε αισιοδοξία, να κοιτάμε μπροστά, να ονειρευόμαστε και ό,τι όνειρο βλέπουμε να ξέρουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Στο χέρι μας είναι. Δεν μας φταίει κανένας. Πρώτος που μας φταίει είναι ο εαυτός μας. Ακριβώς. Και επειδή μεθαύριο είναι η μέρα, λέει, των ερωτευμένων, λες και ο άνθρωπος πρέπει να αγαπάει και να ερωτεύεται μόνο μία μέρα το χρόνο. Αν το κάνει μία μέρα το χρόνο, χάθηκε. Πάει, χαθήκαμε. Τι σημαίνει λοιπόν το να έχουμε αγάπη και έρωτα στην ψυχή μας. Να δίνουμε, μωρέ, την ψυχή μας και την καρδιά μας. Να τη δίνουμε ο ένας τον άλλον. Όχι να διεκδικούμε τι θα αρπάξουμε εμείς. Όχι, αν είναι τι θα αρπάξουμε, τότε αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αγάπη είναι τι θα δώσω και τι έχω να δώσω, την ψυχή μου, την καρδιά μου, τη ζωή μου, την ανάσα μου, το είναι μου στον άλλον. Και όταν τα δίνω, αυτά επιστρέφουν διπλά και τριπλά. Να το μυστικό να κρατήσει μια ζωή ολόκληρη η αγάπη. Το να μάθουμε να δίνουμε, το να μάθουμε να υπομένουμε, το να μάθουμε να ζούμε για τους άλλους. Αλλά προσοχή όμως, προσοχή, χρειάζεται να ζει και ο εαυτός μας όμως. Μη λέμε συνέχεια ναι στους άλλους και όχι στον εαυτό μας. Όχι, πρώτα όλα, μην τα λέμε έτσι. Ακριβώς. Πρώτα να λέμε ναι στον εαυτό μας. Αν δεν προσέξουμε τον εαυτό μας, αν δεν αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να είναι καλά ο εαυτός μας, να τον προσέξουμε, πώς θα βοηθήσουμε τους άλλους? Πώς θα σταθούμε δίπλα στους άλλους? Δεν γίνεται. Μπράβο, καρδούλα μου. Αγαπήσεις, λέει, τον πλησίον σου ως σε αυτόν, σαν τον εαυτό σου. Τότε όλα γίνονται όμορφα. Ξέρεις όμως σήμερα, Ελπίδα, δεν θέλω να το προσπεράσουμε. Mm-hmm. Έμεινε από την προχθεσινή εκπομπή που ήταν η πονεμένη εκπομπή με τον Άλκη. Mm-hmm. Το τόσο άδικα παλικάρι μας που έφυγε τόσο άδικα. Ήθελα λίγο να έχουμε το νου μας οι άνθρωποι, στα σπίτια μας ιδιαίτερα με τα παιδιά μας. Τι γίνεται με τα παιδιά μας στην κοινωνία έξω? Πρώτα, αν τα ίδια τα παιδιά μπλέξανε σε ομάδες
άλλων παιδιών που κάνουν bullying στους συμμαθητές τους, στους φίλους τους, στην κοινωνία. Θέλει να το προσέχουμε αυτό. Και κυρίως τα αγόρια, εμείς οι άντρες, να μην τα ενισχύουμε στο bullying. Mm-hmm. Δεν πειράζει ρε, άντε ρε μίλα στο κορίτσι έτσι, άντε ρε μην της δίνεις σημασία, άντε μην της δίνεις αέρα, άντε μην αφήνεις κανέναν να σου κάνει το μάγκα. Όχι, πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας ότι εκεί έξω στην κοινωνία είμαστε όλοι ίσοι και πρέπει να είμαστε όλοι ίσοι, ότι έχουν δικαίωμα όλα τα παιδιά να υπάρχουν και εμείς, τα παιδιά μας και εμείς πρέπει να βοηθάμε το να υπάρχει χαρά και ευτυχία και ομορφιά και καλές σχέσεις με όλα τα παιδιά. Αυτή είναι η μια πλευρά και πρέπει με πολύ σοφία και κουβέντα να μιλάμε στα παιδιά μας για την αγάπη και για το σεβασμό τους στην ανθρώπου. Η άλλη πλευρά ποια είναι, ότι όταν το παιδί μας υφίσταται bullying, πώς το καταλαβαίνουμε, πώς το νιώθουμε, πώς μπορούμε να το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να νιώσουμε ότι το παιδί μας κάτι δεν πάει καλά στο σχολείο, που μπορεί να ντρέπεται ή να φοβάται να μας το πει. Βεβαίως. Που είναι ακόμα χειρότερα. Ναι. Γιατί κάποιοι μάγκες του είπαν ότι αν το πει στη μάνα σου, αν το πει στον πατέρα σου και κυρίως αν μας μπλέξεις καθηγητές, διευθυντές και ακόμα χειρότερα αστυνομίες με αυτά που τραβάς, εμείς χλικ σε καθαρίσαμε. Το παιδί μπορεί να μαζευτεί σε μια γωνία και να τρέμει από το φόβο, αλλά να τα υφίσταται όλα αυτά και να τα περνάει και να είναι δύσκολα πράγματα και να είναι τραγικά πράγματα. Μην ξυπνάμε ένα πρωί όταν μετά θα χοντρίνει το κακό και πούμε δεν καταλάβαμε τίποτε, δεν ξέρουμε τίποτε. Για μένα αυτό που πρέπει να κάνουμε με τα παιδιά μας συχνά είναι όμορφες κουβέντες. Συνήθως δυστυχώς πολλοί γονείς τι κουβέντες κάνουμε, να τσακωνόμαστε, να τα μαλώνουμε, να τσακωνόμαστε, να τα μαλώνουμε, να τσακωνόμαστε, να τα μαλώνουμε. Ναι. Τη σωστή κουβέντα θέλει το παιδί μας, όχι τον τσακωμό μας. Κανένας δεν γεννήθηκε μαθημένος, κανένας δεν γεννήθηκε να τα ξέρει όλα, κανένας δεν γεννήθηκε να είναι φτασμένος μες στην κοινωνία ή στα πάντα. Εμείς θα τα μάθουμε, οι γονείς, το σχολείο θα τα μάθει και η εκκλησία θα τα μάθει. Ούτε η εκκλησία να δείχνει απλά την παραβατικότητα των παιδιών, ούτε η εκκλησία να δείχνει τους αλήτες, αλλά το πώς θα δώσουμε και θα απλώσουμε αγάπη, υπομονή, χαρά και ευτυχία και πολιτισμό στα παιδιά μας. Εάν αυτό το κάνουμε, δηλαδή πρακτικά τώρα, κάθε τόσο πρέπει να παίρνουμε τα παιδιά, εγώ το λέω και στην εξομολόγηση στους γονείς, που όλοι οι γονείς λίγο πολύ κάτι υποφέρουν με τα παιδιά τους. Έφηβοι είναι, νέοι είναι, στην τρέλα ζούνε. Τους λέω πάρ' το παιδί σου, ήρεμα, όμορφα και κάνε μία βόλτα μία μέρα μαζί του. Και πες του θέλω να μου πεις τι προβλήματα και τι παράπονα έχεις. Ό,τι έχεις. Αλλά προσέξτε όμως, το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι μόλις πει το πρώτο παράπονο ή το πρώτο πρόβλημα, δεν θα το ορμήξουμε εμείς. Ναι. Τι είναι αυτά που λες, άντε ρε τι απαράδεκτα, δεν είναι έτσι, εγώ δεν σου κάνω έτσι, δεν αυτό, δεν εκείνο, δεν το ένα, δεν το άλλο, όχι, 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 όχι. Ήρεμα εκείνη την ώρα, ακούμε, αράζουμε πίσω, δεν μιλάμε, χαμογελάμε ήρεμα και ακούμε όσα και ό,τι αν έχει να μας πει το παιδί μας. Όσα και ό,τι αν έχει να μας πει το παιδί μας. Και αν μας πει το παιδί μας και κάτι δύσκολο εναντίον μας, να του πούμε ευχαριστώ, ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ Γεωργίτσα μου, ευχαριστώ Χαρά μου, ευχαριστώ Καρδούλα μου, ευχαριστώ Αγόρι μου. Δεν το είχα καταλάβει, σε ευχαριστώ που μου το είπες και θα καθίσω να το σκεφτώ πολύ με τον εαυτό μου και θέλω μία άλλη συνάντηση να τα ξανασυζητήσουμε. Mm-hmm. Αν το παιδί καταλάβει ότι ο μπαμπάς του ή η μαμά του, και αυτή η συνάντηση δεν γίνεται μαζί μπαμπάς, μαμά και παιδί,
Όχι, χώρια. Χώρια σε μια παραλία, σε μια βόλτα, κάπου να πάμε και να έχουμε και την άνεση. Όχι, λέγε ρε γρήγορα να τελειώνουμε, πέρασε η ώρα 5 λεπτά. Όχι, και 5 ώρες αν χρειαστεί. Καθόμαστε εκεί λοιπόν και ακούμε. Και του λέμε στο τέλος ότι την άλλη φορά, Γεωργάκη, θέλω να πω και εγώ τι παράπονα έχω με σένα. Όχι εκείνη τη φορά. Όχι εκείνη τη φορά. Μην τα ενώσουμε και του βγούμε από πάνω και αρχίζουμε και τον βρίζουμε. Την άλλη φορά λοιπόν, πάλι μια βόλτα, πάλι κάπου, όχι στο σπίτι που ακούνε όλοι, όχι μετά από έναν τσακωμό, όχι μετά από μια πίεση, ήρεμα, όμορφα, μια στιγμή χαράς και ηρεμίας, του λέμε κι εμείς του παιδιού μας ότι ξέρεις Γεωργάκη, εγώ έχω αυτό και αυτό το παράπονο αγόρι μου. Μπορούμε κάτι να κάνουμε. Και αν το παιδί μας πει, όχι μπαμπά, εγώ δεν σου κάνω έτσι. Σε ευχαριστώ Γιώργο που κατάλαβες ότι ναι, κάνω λάθος εγώ τότε. Δεν πειράζει, ας παραδεχτούμε στα παιδιά μας τα λάθη μας. Εάν λοιπόν έτσι ανοίξουμε τους δρόμους, στο σχολείο που ήμουν καθηγητής, αν έμπαινα καμιά φορά μες στην τάξη και έβασα τις φωνές, γιατί έβρισκα μια τάξη ανακατεμένη πολύ, και άρπαζα έναν μαθητή ή μια μαθήτρια πιο άγρια, πιο δύσκολα, γιατί όντως πρέπει καμιά φορά και να βάλουμε και τις φωνές, στο τέλος της ώρας άφηνα ένα λεπτό με το ρολόι, κοιτούσα το ρολόι και έλεγα ότι είπα στην αρχή δεν το μετάνιωσα, αλλά ο τρόπος που μίλησα στη Γεωργία, στο Γιώργο, στο Χρήστο, στη Σούλα ήταν απαράδεκτος. Συγγνώμη Γεωργίτσα μου, συγγνώμη Γιώργο μου, συγγνώμη Χριστίνα μου, και έφευγα. Ναι. Για διάλειμμα. Ακόμα και στα παιδιά μου όμως, τα είχα μάθει ότι του ζητάω συγγνώμη. Μάλιστα. Και τότε που ήταν μωρά και μετά που ήταν έφηβοι και τώρα που είναι άντρες ολόκληροι, ακόμα και τώρα αν δεν τους μιλήσω καλά, αν κάτι δεν κάνω, κάτι δεν προλάβω, κάτι ξεχάσω, κάτι γίνει, δεν βγαίνω από πάνω, συγγνώμη τους ζητάω. Και έχω, πιστεύω, τέλεια σχέση με τα παιδιά μου. Πάντα είχα τέλεια σχέση. Δεν νομίζω να υπήρξε κάτι που έγινε στη ζωή τους και έπρεπε να το μάθω και δεν το έμαθα. Έτσι λοιπόν απορευόμαστε και έτσι τα παιδιά μας θα έχουν την ασφάλεια ότι ο μπαμπάς τους, αν του πούμε του μπαμπά ότι κάπου μπλέξαμε, κάπου υπάρχει θέμα, κάπου βασανιζόμαστε, κάπου κάτι κάναμε κι εμείς κακό, θα του το πούμε, θα το αγκαλιάσει και θα το λύσουμε μαζί. Μάλιστα. Παπά Χρήστο μου. Όχι απλά και μόνο να μας συγχωρέσει ότι κακό κάναμε. Έτσι ακριβώς. Μπορεί να χρειάζεται, όχι, όχι, όχι. Μπορεί να χρειάζεται να μας τα πει κιόλας. Mm-hmm. Αλλά θα ξέρει το παιδί μας ότι αυτό που θα του πούμε θα είναι ειλικρινές και πρέπον. Γιατί είναι και πρέπον. Καμιά φορά σωστά. Να βάζουμε όρια, να βάζουμε προϋποθέσεις, να βάζουμε θέματα. Σωστά. Όχι όρια όμως για να περνάμε εμείς καλά. Όρια για να μεγαλώνει το παιδί μας καλά. Παπα Χρήστο μου, μας πήρε και ένας φίλος τηλεθεατής. Θα κλείσω με αυτό γιατί δεν έχουμε χρόνο. Και είπε κάτι πολύ σημαντικό που συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί του και θα ήθελα να το μοιραστώ και μαζί σας. Ότι πρέπει να γίνεται και η σωστή διαπαιδαγώγηση στους καθηγητές. Έτσι, για το πώς να αντιμετωπίζουν τον bullying στα σχολεία. Ρώτησα κάποτε που ήμουν καθηγητής, ρώτησα τους μαθητές μου και λέω θέλω να μου πείτε αν σας δει ένας καθηγητής στην αυλή έξω να κλαίτε, τι πιθανότητες υπάρχουν, η απάντησή τους. Από τους 80 καθηγητές, οι 10 θα μας βάλουν και τις φωνές γιατί τους χαλάμε την ησυχία. Μάλιστα. Οι άλλοι 20 θα ρωτήσουν γιατί, αλλά θα το ξεχάσουν κιόλας. Mm-hmm. Οι άλλοι 20 θα ενδιαφερθούν λίγο, αλλά μόλις μπουν στο βαθύ του θέματος θα φύγουνε και θα υπάρξει ένα άλλο ποσοστό, 30-40% το πολύ, μου είπαν τα παιδιά τα ίδια, λυκείου, που θα σκύψουν πάνω στο πρόβλημά μας και θα το πάνε το πρόβλημα μέχρι εκεί που θα πρέπει να βρεθεί λύση.
Δεν μου είναι αρκετό όμως, Παπαχρήστο μου. Δεν μου είναι αρκετό το 30% όμως. Βέβαια δεν είναι αρκετό. Ναι. Εγκληματικό είναι. Ακριβώς. Αν οι καθηγητές που πρέπει να δώσουν αρχές και αξίες στα παιδιά μας, μόνο το 30% βέβαια μοιάζεται ουσιαστικά για το τι έκλαιγε μια μαθήτρια ή ένας μαθητής, τότε τι κάνουμε. Δυστυχώς όμως φοβάμαι ότι είναι έτσι. 30 χρόνια το ζούσα και εγώ και η γυναίκα μου. Mm-hmm. 30 χρόνια στα σχολεία. Γι' αυτό και έχουμε κατάντια, καρδούλα μου. Ούτε γονείς φτιάχνουμε που να ξέρουν, ούτε δασκάλους, ούτε εκπαιδευτικούς, ούτε εκκλησία, ούτε πνευματικούς, οι οποίοι να νοιάζονται για το βάθος του προβλήματος. Για το βάθος, για το βάθος, για το βάθος, για το βάθος. Και το βάθος είναι η ψυχή των παιδιών και όχι το μυαλό τους. Ακριβώς. Και με αυτό θα κλείσουμε, Παπαχρήστο μου. Πέρασε ο τηλεοπτικός μας χρόνος. Βεβαίως, άμα είναι να αρχίσουμε να μιλάμε και να μας μιλάτε βασικά, να μας λέτε αυτό που μας λέτε κάθε φορά, το ξέρετε ότι δεν τελειώνει ο χρόνος και δεν θέλουμε βασικά να τελειώσει ο χρόνος. Καλή αγάπη παντοτινή να έχουμε όλοι. Να είστε καλά, σας αγαπάμε, σας στέλνουμε την αγάπη μας. Και εσύ καλή αγάπη παντοτινή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είστε μες στην καρδιά μου, το γνωρίζετε. Την αγάπη μας. Τα φιλιά μας σε όλη την οικογένεια. Γεια σου, Παπαχρήστο. Φιλούθηκια. Φιλούθηκια. Πάμε να γνωρίσουμε τη φράση της ημέρας και επιστρέφουμε εμείς εδώ στο στούντιο.